ότι οι εταίροι της Ελλάδος πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες τώρα. Ο στόχος της σημερινής συνάντησης είναι να αναζητήσουμε μια συμφωνία που θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση και να είμαστε εντός προγράμματος. Επίσης, πρέπει να υπάρχει και μια συμφωνία για το ελληνικό χρέος με τη συμμετοχή του ΔΝ. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε γρήγορα σε μια συμφωνία και είμαι της άποψης ότι είναι η βούληση όλων των πλευρών αυτή. Επιπλέον, νομίζω ότι σήμερα πρέπει να καταβάλουμε τη βέλτιστη δυνατή προσπάθεια για να φτάσουμε σε μια συμφωνία ή τουλάχιστον να προσεγγίσουμε σε μια συμφωνία, διότι τώρα έχει έρθει ο καιρός να ανοίξουμε μια νέα, πιο αισιόδοξη, πιο θετική σελίδα για την Ελλάδα και ιδιαιτέρως για την Ευρωζώνη γενικότερα. Ο ελληνικός λαός τώρα χρειάζεται να δει ότι οι προσπάθειές του αναγνωρίζονται και ότι η Ελλάδα έχει χρόνο, έχει ενέργεια, έχει την εμπιστοσύνη πλέον όλων για να προχωρήσει προς την ανάπτυξη σε περισσότερη κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη. Νομίζω ότι μας είπατε ότι η Ελλάδα έχει κάνει τη δουλειά της, πρέπει να την κάνει και η Ευρωζώνη. Ωστόσο, μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Σόιμπλε και είπε ότι ίσως να μην υπάρχει συμφωνία σήμερα. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε κάποια μέτρα την προηγούμενη εβδομάδα. Τούτο αντικατοπτρίζει την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε ο ελληνικός λαός μετά από τόσα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους έτσι ώστε να παραμείνουν στην Ευρωζώνη. Και ναι, η ελληνική πλευρά ανέλαβε τις ευθύνες της. Εμείς, η Επιτροπή, τώρα είμαστε υπεύθυνοι έτσι ώστε να καταρτήσουμε μια έκθεση συμμόρφωσης. Θα το πράξω για τους υπουργούς σε λίγα λεπτά από τώρα και προφανώς αν κοιτάξετε τις prior actions, δηλαδή τα προαπαιτούμενα, νομίζω ότι είμαστε θετικό πρόσημο. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ανέλαβε τις ευθύνες της, τώρα εναπόκειται σε εμάς, στους εταίρους της Ελλάδος, να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες. Πρέπει να εργαστούμε εντατικά έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία που θα ασχολείται με την ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα, αλλά και μια συμφωνία επί των μέτρων που μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους μέσω πρόθεσμα με τη συμμετοχή του ΔΝ ΤΑΦ, η οποία καθίσταται επιτακτική για εμάς. Ναι, μια τέτοια συμφωνία είναι πιθανή, είναι κοντά, είναι εφικτή και πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φτάσουμε σε αυτήν ή να φτάσουμε κοντά σε μια τέτοια συμφωνία σήμερα, γιατί αυτό θα αποτελέσει μια πρόοδο αποφασιστικής σημασίας. Είναι στιγμή να ανοίξουμε μια νέα, πιο θετική, πιο αισιόδοξη σελίδα για την Ευρωζώνη αλλά και για τον ελληνικό λαό, διότι πρέπει να έχουν ένα σημάδι ανάκαμψης, χρειάζονται εμπιστοσύνη. Γιατί να μην επιτευχθεί μια συμφωνία σήμερα, γιατί να φτάσουμε απλώς κοντά. Τεχνικά πρέπει πρώτα να υπάρχει μια συμφωνία και μετά μια αποδέσμευση δόσης. Αλλά αν φτάσουμε σε μια συμφωνία σήμερα, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια αποδέσμευση ποσού στο μέλλον. Πρέπει όμως, ξαναλέω, να φτάσουμε σε μια συμφωνία σήμερα ή όσο πιο κοντά σε μια συμφωνία γίνεται. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη, διότι πρώτον η ελληνική πλευρά έκανε μια τεράστια προσπάθεια και δεύτερον διότι έχω συνομιλήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και μπορώ να δω ότι υπάρχει μια κοινή βούληση όλων των μερών να φτάσουν σε μια συμφωνία. Είμαστε εκεί, είμαστε κοντά και πρέπει να κάνουμε ένα τελευταίο βήμα σήμερα. Είμαι πεπισμένος, είμαι αισιόδοξος, διότι θέλω να έρθει αυτή η συμφωνία, διότι τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ, διότι ο ελληνικός λαός τη χρειάζεται επίσης απεγνωσμένα. Τι θα πείτε στον υπουργό, στον κύριο Σόιμπλε, για να τον πείσετε για σήμερα? Είναι μια συζήτηση που πρόκειται να κάνουμε. Μια συζήτηση που είχαμε και με τον κύριο Ντάισελμπλουμ. Είμαστε 19 υπουργοί υπό την προεδρία του κυρίου Ντάισελμπλουμ. Είμαστε εδώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝ ΤΑΦ και από τον ESM. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί, όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το τελευταίο βήμα, να δούμε τη συνεργασία με το ΔΝ ΤΑΦ και όλοι θέλουν αυτή τη συμφωνία. Όλοι θέλουμε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Σε εργαστούμε τώρα. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, αισιόδοξο ότι θα υπάρξει λύση σήμερα, απαντώντας και στην επιφυλακτικότητα του κυρίου Σόιμπλε νωρίτερα, ο κύριος Μοσκοβισή είπε ότι έχω μιλήσει με όλες τις πλευρές, βλέπω ότι υπάρχει αυτή η διάθεση. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να γίνει αυτό που έχουμε υποσχεθεί στην Ελλάδα για το χρέος, μια συμφωνία με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στις αθλητικές ειδήσεις.